Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο, καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο, έτσι το επίσημο του MX5 Project, του καλοκαιρινού μας project. Όπως πολύ καλά έχετε καταλάβει, βρίσκομαι στους All Star Applies για μία ακόμα φορά, ώστε να ξεκινήσουμε να βάζουμε τις δικές μας λεπτομέρειες σε αυτό εδώ το αυτοκίνητο. Τα σχέδια ήταν κάπως διαφορετικά για το MX5, να ξεκινήσω απευθείας με το project, αλλά το λάτρεψα, το αγάπησα και απλά θέλω να το οδηγάω κάθε μέρα και κάνω βόλτες. Οπότε σήμερα θα κάνω μικρές αλλαγές για να το πάρω απευθείας και να συνεχίσω τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Και μιας και λέμε για μικρές αλλαγές, να μην βάλουμε και μια αεροτομή. Θα βάλουμε. Είμαι για μια ακόμα φορά με το Σάμ εδώ. Γεια σου Πάνο. Όπως λένε και τα παιδιά, λέει αισθάνομαι ότι είναι μέλος του καναλιού πλέον ο Σάμ. Το γράφανε. Λοιπόν, είμαστε για άλλη μια φορά. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε τρίμηνο και ένα μάξι. Για πες άποψη. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Και έχει και αρκετή πρίκα και νομίζω ότι με 2-3 πινελιές που έχει σκεφτεί θα είναι τούμπανο. Να σου πω ότι έχω σκεφτεί σήμερα. Το αυτοκίνητο φοράει αναρτήσεις. Αλλά ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ήθελε να κυκλοφορεί με στην πόλη, δεν ήταν τόσο γκάνγκστερ. Οπότε θέλω να το χαμηλώσουμε λίγο. Αρχίζαμε δηλαδή. Ναι, δηλαδή. Τέσσερα σαν το άλλο. Τώρα τι να 3-4 δάχτυλα. Μην πάμε λίγο στα δύο, να μην το χαμηλώσουμε. Θέλω επίσης αλλαγή στο εσωτερικό μέσα στο κεντρικό φιλέτο που. Το κεντρικό φιλέτο να τον ντύσουμε, να του δώσουμε έτσι μία. Είναι και μαύρο για αριστερό, οπότε το κάνουμε κάτι να μην λερώνει τόσο εύκολα. Μια δικιά μας έξτρα πινελιά. Θα τοποθετήσουμε την αεροτομή που είχα φέρει. Ο κάμεραμάν και αυτό θα κάνει μοντάζ, την έχουμε φέρει τώρα, την έχουμε κάνει. Μόλις το άνοιξα από το πακέτο την αεροτομή και δείτε εδώ, ήρθε μαζί και με υλικά ούτως ώστε να την τοποθετήσει. Από Γερμανία ήρθε. Και σκέφτομαι επίσης να βάλουμε κάποια μεμβράνη προστασία στα φανάρια. Ναι, για γιατί όλα τα μάτια είχαν λίγο μια ευαισθησία και τα συγκεκριμένα σε καλή κατάσταση είναι και facelift θα είναι. Είναι κρίμα δηλαδή να μην είναι προστατευμένα. Οπότε από πού θες να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε τα βασικά. Αν έχεις κλειδί ασφαλείας για τα μπουλόνια. Έχω. Και για την ανάρτηση. Αλλιώς θα κάνουμε τις μισές βιβλίες. Έχω. Κοίτα να δεις τον άτιμο. Μάζα όλα χήμα και στον μπεμβέ και εδώ πέρα τακτοποιημένα. Και μπουλόνι ασφαλείας. Βέβαια, σαν γνήσιος μπεμβεδάκιας δεν σχολίασες κάτι. Αυτό εδώ. Ναι, πολύ. Όχι, το είδα. Και ρε φίλε, έχω φάει σκάλμα με τη λεπτομέρεια στη ζάδα και στο φρένο. Αυτός που την έκανε πάντως ήταν τούμπα. Τρομερή δουλειά. Είναι οι νέες μπλούς που βγάλαμε για τον μπεμβέ, γιατί δεν γινόταν. Μην είχαν φάει, θέλουμε μπεμβέ merch. Δεν το κυκλοφορείς με το κυκλοφορείς, σου λέει εδώ βλέπουμε στην μπλούζα. Τις οποίες πλέον μπορείτε να βρείτε στο panos.gr. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Θα υπάρχουν μπλούζες, σκούπες σε δύο χρώματα. Οπότε τσεκάρετε τι είναι πλέον διαθέσιμες για όλους. Βέβαια τώρα θα μου λέτε πάνω θέλουμε μπλούζες MX5. Κάντε λίγο υπομονή, ρε παιδιά. Περί ένα-ένα. Πάτα. Άρα θα ξεκινήσουμε με αναρτήσεις. Πάμε να μετρήσουμε που είμαστε και το πού μέτρο. Θα πάμε. Το μέτρο θα μας πει τι κάνουμε. Μέχρι στιγμής είμαστε 65,5. Τα 5,5 μπροστά, ωραία. 65,5. Να το πάμε 63. Εδώ, 64, άντε. 1,5-2 πόντους κάτω. 2 πόντους. Θα θέλω κι άλλο μετά, αλλά για αρχή 2 πόντους. Πίσω συνήθως είναι λίγο πιο χαμηλά. Okay. Τώρα θα δούμε τι λέει και εδώ το μέτρο. 65 ακριβώς και λιγότερο κιόλα. Άρα θα το πάμε 63,5 σίγουρα. Έχει πράγμα, έχει περιθώριο. 63 σίγουρα. Εκτός αν βάλεις εμένα στον οδηγό, θα πάει κατευθείαν 4 θα γίνει. Εκεί θα είναι ωραίο για καρμίτ, έτσι. Σάβρα. Γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε που χτυπάει λίγο σαν φακό στο μάτι. Γενικά μοιάζει και με φακό τώρα που το βλέπω. Θα το κάνουμε λίγο φημαία για να σκουρίνει, να μην είναι τόσο έντονο. Το μαυρίσουμε. Κάνουμε μπαντελίκια. Δεν είναι από μένα, είναι από το προηγούμενο. Όλα ο προηγούμενο. Εγώ πιστεύω ότι είναι από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που πήγε βόλτα. Παγωμένα τα λάσκα τον κύριο πάνω. Μόνο Σαββατοκύριακο το βγάζω, μόνο Σαββατοκύριακο γι' αυτό. Τώρα σε ποιο τα πουλάς αυτά. Πρώτη φορά βέβαια το βλέπω χωρίς λάστιχο και βλέπω την ανάρτηση και κάτι λείπει σχέση με τον BMW. Πρέπει να παρέμβουμε. Τώρα μάλιστα, τώρα είναι δικιά μου. Λοιπόν, το καλό με αυτή την ανάρτηση την οποία φοράς είναι ότι έχει και ρυθμιζόμενη μπότα. Δηλαδή, οι άλλες έχουν εδώ δύο δαχτυλίδια που ανακατεβάζει το λατήριο. Αυτή έχει και εδώ μια μπότα τώρα που θα ξεβιδώσω, στην οποία βιδώνει και ξεβιδώνει όλη η ανάρτηση χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε την προφόρτιση του λατηρίου. Άρα, αυτό κατάλαβα. Άρα, το κάτω. Σηκώσαμε αντί να κάνουμε να χαμηλώσουμε το πάνω και πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Ωραία, αυτό ναι. Είναι πολύ βολικό. Όταν αλλάζουμε το ύψος, αλλάζουμε και τη διαδρομή και την προφόρτιση του ελαττήριου. Όταν αφήσαμε έτσι ακριβώς όπως είναι, απλά σηκώσαμε. Ωραία. Δεν θα αλλάξει τίποτα στο περπάτημα. Δηλαδή, σημαίνει επειδή το χαμηλώσει. Όπως ήταν ακριβώς. Σούπερ. Ένα στα τέσσερα. Πάτσε και να μετρήσω κιόλα.
Έτοιμη και η τελευταία να σου πάμε. Πάμε να δούμε τι φτιάξαμε. Πάμε. Λα, έλα. Έχει διαφορά. Εδώ είσαι. Οπτικά την έκανε διαφορά. Τώρα έτσι που το μετράω με το χέρι, θέλω να είμαι και λίγο safe. Αλλά οπτικά όντως έχει κάνει διαφορά. Για να δούμε. Ήμασταν 65,5. Ναι, ναι. 64. 1,5 πόντο κατέβηκε. Ναι. Για να δούμε και πίσω. Πίσω ήμασταν 65 και πολύ ψηλά. 63 και κάτι ψηλά πάλι. Τάξη. Δηλαδή 1,5 πόντο κατέβηκαμε και πίσω. Ξέρεις τι, λέω να το αφήσουμε έτσι, να το δοκιμάσω και όλα στις συνήθειες διαδρομές, το πάρκινγκ και όλα αυτά και αν δω ότι έχω περιθώριο ή βρίσκω, κάνουμε αλλαγές, δεν είναι κάτι αυτό. Συνεχίζουμε με την αεροτομή. Πού ήταν αυτό κρυμμένο? Είναι μια πολύ διακριτική αεροτομή. Ήταν αυτή που μπορούσα να βρω και πιο γρήγορα. Μου ήρθε από Γερμανία μέσα σε 3-4 μέρες. Γιατί έβλεπα κάτι άλλο έτσι λίγο πιο έξτρα. Αλλά είχαν μεγάλο ταξίδι. Και νιώθω ότι έλειπε κάτι από αυτό το αμάξι. Θα του πάει σίγουρα. Θα του είναι έτσι πολύ γυμνό πίσω. Οπότε με αυτό νομίζω θα πιάσουμε το εργοστασιακό look και λίγο πιο aggressive. Για να δω. Θέλω κι εγώ τώρα να τη δω. Την είχα φέρει στα παιδιά, την είχαν κάνει την προετοιμασία. Είναι όσο πρέπει, είναι κάτι καλά γιατί έχει όπως είπα μια καμπύλη μπροστά κάτω και τώρα μου κρατάει μια ευθεία. Πολύ καλό play και στην αρχή που την πήρα νόμιζα ότι θα κάτσει και χειρότερα. Όχι, μια χαρά, εμένα μου αρέσει. Τώρα που την είδα είναι πολύ καλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Μαύρο στο μαύρο, κλασικά το ίδιο είχα πει και με τον BMW. Αλλά θέλω να δοκιμάσουμε κάτι έξτρα. Καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Carbon Forge, η δικιά μου επιλογή. Το κλασικό το Carbon, γυαλιστερό. Γυαλιστερό Carbon. Carbon Matte που έχουμε βάλει στο σειράδιο που άρεσε πολύ σε πολύ κόσμο. Matrix, το οποίο είναι έτσι ιδιαίτερο έτσι. Καινούριο είναι αυτό, ναι, πρώτη φορά το βλέπω. Και το Carbon το Gloss, το καινούριο που είναι πιο γκρι. Γι' αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Τώρα μου βάζεις δες εδώ. Του βάζω δύσκολα. Ξέρεις τι. Λέω να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Μ' αρέσει. Έχουμε βάλει το Carbon το γυαλιστερό, έχουμε βάλει το Carbon το Matte. Στα εσωτερικά έχουμε βάλει αυτό στο Mazda κάπου εκεί στο νυχάκι. Ναι, κάτι το έχουμε βάλει τα τρία. Το μόνο που δεν έχουμε βάλει είναι το Forged. Είναι Forged Carbon. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και επειδή στα παιχνίδια έχω οδηγήσει πολύ Lamborghini με Forged Carbon, το βλέπω δηλαδή παίζει πάρα πολύ σε Supercar. Κάτι, θέλω να το δούμε. Θέλω να το δοκιμάσουμε. Βασικά η συγκόλληση γίνεται με 3M, βλέπω. Θα βάλουμε και πολύ λίγο παπριζόκολα σε ένα σημείο για να μην έχουμε τους αντίθετους κλέφτες που θα σου την πάρουν. Όχι! Να κολλήσει καλά. Είναι σημαντικό και για άποψη ασφαλείας. Μην μας ξεκολλήσει εν κινήσει. Σήμερα είναι η ευκαιρία του Forged Carbon να ανέβει στα μάτια μου. Γιατί είχα πει δεν θα έκανα, αλλά για να δούμε τώρα. Εσείς εδώ στο μαζί το βάζετε πολύ. Εμείς το βάζουμε πολύ. Μακάρι να αρέσει και σε σένα γιατί το βλέπω να το βγάζουμε. Αν μπράβο. Βλέπω τα stories εδώ και γι' αυτό με έχει κολλήσει και λίγο. Βέβαια θα ακολουθήσω το μοτίβο και θα ντύσουμε και το εσωτερικό αυτό που είναι gloss μαύρο, Forged Carbon. Μια και κάνουμε την αλλαγή και το πήγαμε σε Ford, θέλουμε να είμαστε ασορτοί μέσα έξω. Αυτή είναι η μαγιά που θα κάνουμε σε αυτό το αυτοκίνητο, η ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, έτοιμοι. Πάμε. Τι έγινε, εγώ τους είπα απλά βγάλτε το, με έχουν ξυλώσει το μισό αυτοκίνητο, τι γίνεται εδώ. Το που μου αρέσει το Forged Carbon είναι ότι είναι και ανάγλυφο. Αυτό είναι το ωραίο. Βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι ωραίο να το χαϊδεύεις έτσι. Σε σχέση με το άλλο Carbon που είναι απλά. Άλλο ένα μικρό δείγμα στο τι θα επακολουθήσεις το αυτοκίνητο. Μπορείς να το βάλεις. Μ' αρέσει. Πάτα. Γεια σου ρε πάνω. Έλα ρε, έλα. Καλά το έχω προβλέψει εγώ ότι θα σκάσει πολύ clean. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ειδικά στο εσωτερικό θα σου αρέσει πάρα πολύ. Έτοιμο το εσωτερικό. Τώρα μοιάζει premium. Πριν είχε αυτό το φτηνό, το μαύρο ρε φίλε, το basic. Αυτή είναι η αλήθεια, πολύ basic. Ενώ τώρα κάνεις και reference, είπαμε στα hypercar που έχουν τέτοιο. Κλέβεις και λίγο. Πονηρέ, είμαστε έτοιμος. Clean. Γιατί όπως και να το κάνουμε, επειδή ήταν gloss μαύρο, με τον καιρό είχε αρχίσει και να έχει και λίγο τις μικρογρατζουνιές. Ενώ τώρα είναι πάλι λες και άλλαξε εσωτερικό. Είδαμε το Forged Carbon στο εσωτερικό και το χαζέψαμε. Ήρθε η ώρα να δούμε πίσω και την αεροτομή. Νομίζω ότι θα ανοιχτό το αμάξι θα δίνει πολύ ωραία με το εσωτερικό. Έγινε 100% προετοιμασία. Και παπριζόκολα και δίπλη όψος. Δεν κουνιέται. Ήρθε τώρα η μεγάλη ώρα. Εξεπλάγιν. Αλλά όπως είπες, το βλέπεις εδώ και βλέπεις ναι. Μέσα και είναι ακριβώς αυτό που ήθελες. Και μ' αρέσει γιατί κάνει και αυτά τα πιο σκούρα με βάση το φως. Οπότε κρατιέται στο συνολικό σκούρο το αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τόσο όσο για να είναι διακριτική και τώρα με αυτό εδώ που κάναμε θα είναι διακριτική που χτυπάει και στο μάτι. Mm.
Τελευταία πινελιά για σήμερα. Νομίζω πρέπει να κάνουμε κάτι στα φανάρια. Σίγουρα χρειάζεται προστασία γιατί για καθημερινό όχημα που το έχει και κόβει χιλιόμετρα. Ναι. Τέλει, όντως. Φημέ και τέτοια έχει το αυτοκίνητο, οπότε δεν θα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε προστασία. Προστασία και ένα πολύ λίγο, να έτσι να γλυκίνει. Όχι σαν το RX8 και το BMW, λίγο ένα επειδή είναι μαύρο, δεν θέλω να το σκουρίνουμε πολύ και μου αρέσουν αυτές οι νίκελ, οι λεπτομέρειες που έχει. Συμφωνούμε και τους φακούς που έχει στο πλάι δηλαδή. Τα φλασάκια που είπαμε δεν μας αρέσουν και εκεί να βγάλουμε. Και να σκουρίνουμε τα πολύ, δεν είναι σκουρίνω, ναι. Αλλά αυτό ναι. Και να διατηρήσουμε και το φανάρι. Εννοείται γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ωραία, good, πάμε. Είδα το σημερινό βίντεο, είναι βίντεο που τα πήραμε όλα και τα κάναμε. Λεπτομέρειες όλα, σένα. Έχει έρθει και ο Βασίλης ο Ζαμίδης να πούμε εδώ για τα αμάξι. Όλη την ομάδα έχουμε. Τέλος, τίποτα. Πόσο τα 100 σκουρότα είναι. 70. Και το 100 πώς είναι, 100%. Όχι, μετά το πιο σκουρό είναι 50 και μετά έχει και 30. Α, πάει ανάποδα. Ανάποδα. Το RX8 είναι μέσα μαύρο το φανάρι. Όπως και στον BMW. Οπότε τώρα εδώ μας φαίνεται πιο άνοιχτο. Το είναι δροσιστικό τώρα, είναι ότι πρέπει. Ναι, θα σβηστεί τώρα. Σαν να μην έχω φλάσταν. Για βάλε. Τι κρόμ τα πάντα. Τέλος. Τέλος οι λεπτομέρειες. Όλα μαύρα. Έλα, σούπερ έγινε. Μια χαρά. Έδωσε ένα τσικ και έδωσε και αυτό το έξτρα το aggressive. Είμαστε έτοιμοι, κάναμε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ Σάμι για με ακόμη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς για την επιλογή σου. All Star Applies. Top για μία ακόμα φορά. Τι να πω, καλές βόλτες τώρα να έχουμε. Τα project θα συνεχίσουν και αυτό αλλά και τα υπόλοιπα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή. Τσεκάρετε περισσότερα βίντεο σε περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Όταν έχεις χαμηλώσει το αυτοκίνητό σου και μπορείς να μπαίνεις έτσι. Μια χαρά.